Χαίρετε καλή μου χριστιανοί, χαίρετε καλή μου φίλοι. Τα γεγονότα τρέχουν. Οι εξελίξεις ραγδαίες στη γειτονιά μας. Και εμείς ασχολούμαστε με τα επιδόματα, με το αν θα πάρουμε το επίδομα που μας προσφέρει ο Τσίπρας στις αδύναμες οικογένειες, τα οποία τα παίρνει διαφορετικά. Από τη μια τα προσφέρει και από την άλλη τα παίρνει μέσω των φόρων. Όπως είπαμε λοιπόν, τα γεγονότα τρέχουν και οι εξελίξεις στην περιοχή μας, στη γειτονιά μας, αλλά και σε όλη την Ιφίλιο, είναι ραγδαίες. Πριν από 20 μέρες, ένας ασκητής, γέροντας ασκητής του Παγκαίου Όρους, μου τηλεφώνησε και μου είπε κάτι το οποίο με προβλημάτισε. Αλλά συνδέεται με το σημερινό θέμα και γι' αυτό θα το θίξουμε και θα το θέσουμε, γιατί σήμερα ένα site, το Πενταπόσταγμα συγκεκριμένα, επιβεβαίωσε αυτά που έλεγε πριν από 20 μέρες ο γέροντας και τα οποία δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα Στήλος Ορθοδοξίας, που κυκλοφορεί στο τεύχος Νοεμβρίου, που κυκλοφορεί τώρα μέσα στο Δεκέμβριο. Τι μας είπε ο ασκητής αυτός του Παγκαίου Όρους? Ότι προτεραιότητα του αντιδίκου αποτελεί πλέον η μείωση του πληθυσμού της γης. Αυτό τους καίει. Αλλά μας έδωσε μια φοβερή είδηση. Γιατί θέλουν να μειώσουν τον πληθυσμό της γης? Για δύο λόγους. Ο λόγος που μας είπε ο γέροντας είναι ότι ο αντίδικος δεν μπορεί να ελέγξει το πλήθος του κόσμου, το πλήθος των ανθρώπων, το οποίο είναι 7 δισεκατομμύρια περίπου, και θέλει να μειώσει το πλήθος αυτό στα 500 εκατομμύρια, έτσι ώστε να μπορεί να τους ελέγξει μέσω του σφραγίσματος. Τα λέμε στην Αποκάλυψη. Μας είπε βέβαια και όλους τους λόγους που αποτελούν νόμοι πλέον των κυβερνήσεων και αφορούν το θέμα της μείωσης του πληθυσμού της γης. Μέσα στο θέμα που έδειξε ο γέροντας, θα σας διαβάσω ακριβώς τη δήλωσή του και θα σας διαβάσω και τι γράφει το Πενταπόσταγμα αμέσως μετά. Περιλαμβάνονται και οι νόμοι που ψηφίζει η εκάστοτε κυβέρνηση υπέρ της ανομαλίας. Νομιμοποιούν την ανομαλία. Ξέρετε, θέλουν να χαλάσουν την οικογένεια προκειμένου να μέσω της νομιμοποίησης της ανομαλίας να μειώσουν τις γεννήσεις, να μειώσουν τον πληθυσμό της γης. Έχουν διάφορους τρόπους. Θα σας διαβάσω λοιπόν, πριν παρουσιάσουμε τον καλεσμένο μας, με τον οποίο θα μιλήσουμε κυρίως για τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη γειτονιά μας, ένας εκλεκτός καλεσμένος, θα σας διαβάσω τι ακριβώς δήλωσε ο γέροντας στην εφημερίδα Στήλος Ορθοδοξίας που κυκλοφορεί. Ο αντίδικος κατάφερε και έβαλε ως βασικό στόχο του και προτεραιότητα, προκειμένου να εγκαθιδρύσει το παγκόσμιο βασίλειό του, τη μείωση του πληθυσμού της γης. Και αυτό διότι δεν είναι αληθινός Θεός για να μπορεί να ελέγχει δισεκατομμύρια ανθρώπινες ψυχές. Μέσα στο πλαίσιο αυτό συνεδρίασαν τα εγκόσμια τα αγκαλάκια. Εννοείται η Τριμερής Επιτροπή, η Λέσκη Μπίλντεμπεργκ, η Λουμινάτη και όλοι οι άλλοι σατανόπληκτοι. Και εξέτασαν κατά πόσο και με ποιο τρόπο θα μειώσουν τον πληθυσμό, έτσι ώστε να μην ξεπερνά το πολύ το 1 δισεκατομμύριο ψυχές, είπε ο γέροντας ασκητής. Και πρόσθεσε, χωρίς τη μείωση του πληθυσμού της γης δεν μπορεί να ιδρύσει το βασίλειό του. Γι' αυτό έχει βαλθεί να καταστρέψει την οικογένεια και να διαλύσει τα έθνη. Ποιος νέος σήμερα μπορεί να κάνει οικογένεια με τα ψίχουλα που του δίνουν? Και ο γέροντας συνέχεια έδωσε τις ανάλογες βοήθειες και κατευθύνσεις προκειμένου να αναπτύξουμε αυτά τα οποία μας είπε. Και ερχόμαστε στο σημερινό, δηλαδή δημοσίευμα στο Πενταπόσταγμα, μπορείτε να το βρείτε, το οποίο γράφει «Τρομερά και φοβερά πράγματα λαμβάνουν χώρα στο παρασκήνιο, ενώ ο πλανήτης ασχολείται με άλλα εξίσου σοβαρά ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο Αμερικανικός στρατός ανέπτυξε ένα γονιδιακό όπλο, το οποίο, όπως λένε διάφοροι έγκυροι επιστήμονες, είναι σε θέση να εξολοθρέψει ολόκληρες εθνότητες κατά τη διάρκεια ενός μελλοντικού πολέμου, προκαλώντας πανικό στην επιστημονική κοινότητα. Η Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων Άμυνας,
και έλαβε 100 εκατομμύρια δολάρια για την έρευνα κατασκευής γονιδιακού όπλου σε μια προσπάθεια να τελειοποιήσει την ικανότητα να εξαλείψει ορισμένους τύπους ανθρώπων με βάση τη γενετική του σύνθεση, υπακούοντας το τρομερό σχέδιο μείωσης του παγκόσμιου πληθυσμού μέσω ενός ολοκληρωτικού πολέμου. 20 μέρες μετά από τη δήλωση του Γέροντα έρχονται να επαληθεύσουν τα λεγόμενά του τα δημοσιεύματα του τύπου. Μάλιστα, το θέμα αυτό, η ιστοσελίδα αυτή, σημαντική και καλή αυτή η ιστοσελίδα ενημερωτική, το παίρνει από την εφημερίδα The Guardian, μια σοβαρότατη εφημερίδα. Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσω ένα εκλεκτό, πραγματικά ένα φίλο και εν Χριστώ αδελφό, ένα εκλεκτό καλεσμένο, το οποίο γνώρισα πριν από λίγους μήνες και έκτοτε έχουμε γίνει καρδιακοί φίλοι, και είναι ο Ηλίας ο Καλλιώρας. Ο Ηλίας ο Καλλιώρας είναι επιστήμονας, σπούδασε στην Αμερική, σπούδασε στην Ελλάδα, είναι διεθνολόγος, έχει σπουδάσει οικονομικά, έχει κάνει μεταπτυχιακά στο Χάρβαρντ, στο Σικάγο και ήταν 11 χρόνια βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στην εποχή πριν των μνημονίων. Τον φύλαξε ο Θεός και δεν τον έβαλε πάλι στη Βουλή, ενώ μπορούσε να μπει και από τους πρώτους, δεν μπήκε στη Βουλή για να ψηφίσει με το χέρι του τα επέσκυντα αυτά μνημόνια που καταδικάζουν τον ελληνικό λαό. Με τον κύριο Καλλιώρα, με τον αγαπητό φίλο λοιπόν Ηλία, θα συζητήσουμε τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ήδη πολλά από αυτά γράφει στην εφημερίδα Στήλος Ορθοδοξίας που κυκλοφορεί, έρχεται καταιγίδα και τα εξηγεί πλέον με τον πνευματικό νόμο, ο οποίος είναι αλάνθαστος. Οι νόμοι του, οι ανθρώπινοι, κάνουν λάθη, ανανεώνονται, καταργούνται, ξαναψηφίζονται, αλλά ο πνευματικός νόμος είναι ενιαίος και επί αιώνες λειτουργεί και είναι ακάθεκτος. Προβλέπει τις τιμωρίες οι οποίες περιγράφονται και γίνονται. Πνευματικός νόμος έχουμε στην καθημερινότητά μας. Ό,τι κάνουμε, λειτουργεί ο πνευματικός νόμος, να το ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε, αγαπητέ κύριε Καλλιώρα, καλώς ήρθατε στην, καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ στην εκπομπή. Έχουμε τον Μέγα Αλέξανδρο εκεί, ο σήμα της εκπομπής, του στρατάρχη, με τον οποίο ακούσατε προχθές και από το στόμα του Γέροντα Ασκητή, ότι θα ηγηθεί των πνευματικών δυνάμεων για που θα μπουν στην πόλη. Στην πόλη θα μπουν ο ελληνικός στρατός, αλλά που θα προηγηθούν οι πνευματικές δυνάμεις για να καθαρίσουν την πόλη από τα ταγκαλάκια. Αυτά μας είπε ο Παππούλης, που τον οποίον είδαμε πριν από λίγες μέρες. Και μάλιστα μαζί. Μαζί που είμαστε. Και θα ήθελα να μιλήσουμε για δύο θέματα. Καταρχήν, έχουμε την ανακοίνωση πλέον, από επίσημη ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο, που για την Ιερουσαλήμ έγινε πρωτεύουσα του Ισραήλ. Ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών. Βλέπουμε ότι μετακινείται, άνοιξε, εγώ θα έλεγα, ο ασκός του αιώλου με αυτή τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου στη Μέση Ανατολή. Ακολούθησε η δήλωση του Ερντογάν. Βλέπουμε ότι ενώ σταμάτησαν κάπως τα γεγονότα στη Συρία και ενώ επιχειρεί το αυτή τη στιγμή η μοιρασιά, η Αμερική έριξε νέα βόμβα στην περιοχή. Ίσως γιατί δεν θα μπορούσε να ευνοηθεί από τη μοιρασιά και έπρεπε να αλλάξει λίγο τα γεγονότα. Είναι έτσι. Και τι σημαίνει η αναγνώριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ? Να το πάρουμε λίγο με τη σειρά. Θα απαντήσω όμως με μία φράση τι σημαίνει. Σημαίνει ότι μπήκαμε επισήμως πλέον στον γάμα γενικό παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή η ανακοίνωση του Προέδρου της Αμερικής, του κυρίου Τραμπ, σημαίνει ότι ενυπογράφος πλέον, άσχετα είναι αν είναι αθέατο, ότι μπήκαμε στα γεγονότα τα οποία συζητάει η Αποκάλυψη, στα γεγονότα τα οποία μιλάνε πάνω από 100 πατέρες της Εκκλησίας, με πάνω από 40 πατέρες Αγίους της Εκκλησίας μας, δεν μιλάω τους Αγίους τις ψυχές τις σημερινές, αναφέρομαι σε αυτά τα οποία έχουν πει από τον Άγιο Κοσμά του Νετουλού μέχρι τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο στις μέρες μας. Θέλω όμως να το πιάσουμε λίγο πιο νωρίς αυτό το θέμα, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος
και αυτό σας το λέω επίσημα σαν διεθνολόγος καθηγητής που είμαι, ξεκίνησε, μπορούν να το βρουν στη Wikipedia, να το ψάξουν παντού όλοι, και το λέω αυτό διότι δεν τα επιτρέπουν ο κόσμος να τα μάθει αυτά, γι' αυτό τους παραπέμπω, στις 15 Μαρτίου του 2011. Αυτή η μέρα είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι κατά αυτή την ημέρα ξεκίνησε ο εσωτερικός πόλεμος μέσα στη Συρία, ο οποίος συνεχίζεται. Και σήμερα, άσχετα με το ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια κατάσταση ηρεμίας εντός εισαγωγικών, μην ξεχνάτε ότι συνεχίζουν να βομβαρδίζουν πάνω από 10 χώρες. Δηλαδή, έχουμε έναν εν εξελίξη παγκόσμιο πόλεμο με δυνάμεις οι οποίες έχουν ξεφύγει πλέον από το γεωγραφικό πλαίσιο και το πεδίο που αναφερόμαστε ειδικά στη Συρία, διότι όλα τα άλλα κράτη, μέχρι και την Ιεμένη, τη Σαουδική Αραβία, που βομβαρδίζει και αυτή στη Συρία, και δηλαδή, το θέλω να πω, και το Ιράν και το Ιράκ, όλοι λοιπόν συμμετέχουν σε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Και το Ιράν δέχεται επιθέσεις από το ΧΑΡΠ, μην το ξεχνάμε. Αυτό είναι άλλη κατάσταση, η οποία είναι πολύ πιο διαφορετική και είναι πιο ισχυρή. Είναι αυτό το πλαίσιο. Βέβαια, απλά αυτό είναι πιο προηγμένης τεχνολογίας ο πόλεμος και είναι εντελώς αθέατος. Τρεις σεισμούς πάνω από 6 Ρίχτερ μέσα στο σίγουρα, σίγουρα, κατά την ταπεινή μου άποψη, επειδή έψαξα την όλη εικόνα του σεισμού και τη στιγμή που έγινε και όλα αυτά, έγινε πράγματι με μία δεδομένη σκοπιμότητα, τεράστια σκοπιμότητα. Αλλά θέλω να καταλήξω στο εξής, με αυτή τη μικρή έτσι αναδρομή που έκανα ιστορικά, ότι από το 2011 μέχρι τώρα στις μέρες μας, όπου είχαμε τον Τραμπ, τον πρόεδρο Τραμπ να ανακοινώνει ότι μεταφέρει πλέον, αυτό είναι νοητό, δεν τον ενδιαφέρει η καθαρά το θέμα της μεταφοράς της πρωτεύουσας, ούτε και της μεταφοράς της πρεσβείας, διότι αυτό ξέρουν ότι μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει. Όμως εκείνη η μέρα, η συγκεκριμένη, ήταν η μέρα που ο ίδιος έβαλε τον παγκόσμιο πόλεμο πλέον να βρίσκεται στο δεύτερο μεγάλο στάδιο του. Για να μην πω πολλά, θα κλείσω με το εξής. Για να πάμε, αν θέλετε, στο καθένα από τα θέματα με τις ιδιαιτερότητές του, να το αναπτύξουμε έτσι περαιτέρω. Ο κόσμος να γνωρίζει ότι αυτό το γεγονός είναι το πιο σημαντικό γεγονός που έχει λάβει χώρα στον πλανήτη τα τελευταία 30 χρόνια. Μάλιστα. Είναι τόσο συγκλονιστικό, γιατί όλα γίνονται αθέατα, μέσα στις στοές, εκεί που εργάζονται οι τυφλοπόντικες, εκεί που απεργάζονται τα σχέδια οι σιωνιστές, εκεί που ανταμώνουν οι σιωνιστές με τους Ιλουμινάτι, που ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά, και καλύτερα γιατί κοιμάται ήσυχος, από τη μία μεριά, και εκεί που ανταμώνουν οι δυο τους μαζί με τους σατανιστές. Γιατί μην ξεχνάμε σήμερα ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι περισσότεροι, έχουν και τα τρία στοιχεία. Είναι και οι Ιλουμινάτι, είναι και οι σατανιστές, είναι ταυτόχρονα και οι σιωνιστές. Αυτό είναι τα όργανα του αντιδίκου, ακριβώς, εκφραστές του μυστηρίου της αγωνίας πλέον. Ακριβώς. Και μαζί με τον Πάπα, αυτά τα τρία στοιχεία σύν τον Πάπα, ο οποίος είναι καθοριστικός παίκτης μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, έχουν βάλει πλέον τη σφραγίδα τους επίσημα και μπήκαμε επίσημα στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανέκλητα. Ο νυν Πάπας βγήκε μέσα από αυτό το σύστημα. Μην ξεχνάμε ότι εξαναγκάστηκε ο προηγούμενος σε παρέτηση πρώτη φορά μετά από 300 χρόνια. Είναι μέσα στο σύστημα και μάλιστα φαίνεται ότι έκανε προχθές δήλωση, θέλει να αλλάξει το πατερημόν. Δηλαδή, αυτά που μας παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριος, θέλει να βάλει χέρι ακόμη και σε αυτό. Μα κοιτάξτε. Και εμείς κάνουμε συζητήσεις μαζί του, θέλουμε να ενωθούμε. Βλέπεις, οι οικουμενιστές ασχολούνται με το πώς θα ενωθούν. Δεν θέλουν ουσιαστικά, θέλουν τα κονδύλια του Βατικανού. Ας μην κρυβόμαστε. Κοιτάξτε, το Βατικανό, όπως λέγανε οι πατέρες της Εκκλησίας και αυτοί σήμερα που έχουν απομείνει, δεν είναι εκκλησία, είναι αυτό που είναι. Οι νεότεροι μπορούν να μπουν στο ίντερνετ να ψάξουν πάρα πολλά στοιχεία στο διαδίκτυο για να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται, ότι δεν πιστεύει στο Θεό, στον Ιησού Χριστό δηλαδή, και αν πιστεύει, μάλιστα πριν ένα διάστημα, το 2014 συγκεκριμένα, στις 29 του Απρίλη του 2014, όλοι μπορούν να το βρουν αυτό στο διαδίκτυο, να δουν ότι ο Πάπας εκείνη την ημέρα είπε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Αιώς Φόρου. Επίσημα. Αυτό υπάρχουν δηλαδή στις εφημερίδες. Ναι, ναι, είναι δήλωσή του. Επίσημη είναι δήλωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Πάπας πλέον θέλει όχι μόνο να αλλάξει, όπως παλαιότερα με το Φιλιόκβε και
και τώρα με το Πατερημόν και με όλα αυτά που κάνει, θέλει απλά να συνδράμει, επειδή τον βάλανε εκεί, είναι έναν δρίκελο πάπας, ένας άνθρωπος δηλαδή πήρε ένα φτωχόπεδο από μια γειτονιά και τον κάναν πάπα. Αυτοί που τον κάναν ξέραν γιατί τον κάναν. Αυτοί λοιπόν που κάναν, βάλαν τον Τραμπ να πει τη δήλωση αυτή, είναι οι ίδιοι άνθρωποι, είναι η οικογένεια Ρότσιλντ. Μάλιστα. Έτσι, μαζί με το κοινοβούλιο τους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή εργάζονται αυτό το σκοπό. Και διοικούν και στην Ελλάδα. Παντού διοικούν. Έχει αναθέσει το χρέος, λέει, στην οικογένεια Ρότσιλντ. Όλο το δημόσιο χρέος της Ελλάδος. Και ο Τσίπρας επίσης. Μα οι ίδιοι Ρότσιλντ το λένε αυτά. Ναι. Η ίδια οικογένεια της Ρότσιλντ, ναι, όλη δηλαδή η οικογένεια, είναι υπερήφανοι και χαίρονται που ελέγχουν τον πλούτο του κόσμου, ότι έχουν το δικό του στρατό, ελέγχουν όλες τις τράπεζες πλην της Ρωσίας. Μάλιστα. Μέχρι το Μάρτιο είχαν και τη Ρωσία, είχαν ποσοστά στο μετοχικό κεφάλαιο στην Ρωσία, αλλά ο Πούτιν, επειδή είναι Ορθόδοξος Χριστιανός και μάλιστα ευτυχώς υπάρχει ο Πούτιν αυτή τη στιγμή για την Ορθοδοξία, γιατί αλλιώς θα είχαμε μεγάλα μπλεξίματα και οι συγκρούσεις θα ήταν πιο ραγδαίες και δεν θα είχαμε καμία άμυνα πέρα από τις πνευματικές, μιλάω και σε κοσμικό επίπεδο. Και αυτό σημαίνει, για να το κλείσουμε όλο αυτό το πράγμα σε μία φράση, ότι ο Πάπας είναι ψυχοπαίδι, είναι παραπέδι, κάνει δηλαδή τα θελήματα, γι' αυτό και τους φυλάει και το χέρι σε πολλές φωτογραφίες εμφανίζεται μέσα στο διαδίκτυο, είτε το Rockefeller, είτε το Rothschild, ή αυτών δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι διοικούν τον κόσμο. Και βέβαια αυτό είναι και το λάθος τους. Για να πω και λίγο, να μπω λίγο στα πνευματικά για λίγο. Ναι. Το λάθος τους είναι, κύριε Μακρύ, ότι αυτή τη στιγμή έχουν μπει στην υπερηφάνεια. Σου λέει, εμείς έχουμε τα χρήματα, έχουμε το στρατό, ελέγχουμε όλες τις τράπεζες, ελέγχουμε το παγκόσμιο ΕΠ. Ελέγχουμε. Ποιος μπορεί να μας σταματήσει? Ένα πράγμα δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί. Ότι ο Ιησούς Χριστός, σαν τριαδικός Θεός, είναι ζωντανός. Και δεν είναι μακριά η μέρα που θα εμφανιστεί πλέον, αντί να είναι ο Πάπας αυτός που θα διοικεί τον κόσμο όπως το περιμένουν σε επίπεδο, αν θέλετε, θρησκευτικό, εντός εισαγωγικών, και η οικογένεια Ρότσιλ θα τοποθετεί σε έναν άλλον σε επίπεδο πολιτικό. Αυτό που περιμένουν δηλαδή στην Ιερουσαλήμ με το να αναδείξουν τον Μεσσία του, τον Αντίχριστο. Γιατί για αυτούς δεν έχει έρθει ακόμα. Θα σκορπίσουν τότε τα χρήματα, αλλά πριν. Κρατήστε φτάσουν... όμως μόνο αυτό. Μόνο αυτό κρατήστε. Ότι αντί για αυτούς τους δύο, θα έρθουν αυτοί, αλλά όχι τώρα. Μετά από δεκαετίες, όχι τώρα. Έτσι λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Θα έρθει και θα δούμε δύο πράγματα τα οποία θα συγκλονίσουν τον κόσμο. Και το λέμε τώρα για να μην πει ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι που παίρναν τα μηνύματα. Γιατί ξέρετε και το 1453, όταν ήταν να πέσει η πόλη, και τότε η εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας έπεσε μες στη λάσπη και δεν μπορούσαν να τη βγάλουν. Και τότε εμφανίστηκε το φως της Βιθλέμ πάνω από την Αγία Σοφία. Χάθηκε αυτό το φως. Ο συγκεκριμένος, ο Μωάμεθ, ο προμηθητής, ήθελε να πάρει τα στρατεύματά του μετά από 56 μέρες. Θα γράφετε στο ωραίο βιβλίο που έχετε εκδώσει τη Ρομπεσίνη. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα γεγονότα και αυτά μου έρχονται στο μυαλό, παράδειγμα, ή που είπε ο Άγιος Αγαθάγγελος, ο Γέροντας, το 1279, ότι με Κωνσταντίνο, λέει, ξεκίνησε ο γενάρχης μας, ο Άγιος Κωνσταντίνος, τα 1123 χρόνια της Ρωμανίας Βυζαντίου, και Κωνσταντίνος θα είναι ο τελευταίος αυτοκράτορος, όπως ήταν ο Κωνσταντίνος ο 11ος, ο Παλαιολόγος. Είτε. Αυτά και σήμερα, σας το λέω, παραλληλίζοντας αυτά τα γεγονότα, γράψτε το καλά στο μυαλό σας, ευτυχώς γράφουν και τα μηχανήματα, ότι θα ακούσουν τη φωνή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, θα ακουστεί πάνω από την Αγία Σοφία, θα ακουστεί η μέρα Παρασκευή 3 η ώρα το μεσημέρι, ενώ 3 μέρες θα υπάρχει το αστέρι της Βιθλεέμ για τρίτη και τελευταία φορά που θα εμφανιστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή και θα φωνάξει «Θέλετε για αυτοκράτορα, θέλετε για αρχηγό σας», μετά από ένα πόλεμο δηλαδή που εκείνη την ημέρα τελειώνει, Παρασκευή 3 η ώρα το μεσημέρι, λόγω ότι έφυγε από την ο Κύριος, πέθανε εκείνη την ώρα ο Ιησούς Χριστός. Ναι. Και εκείνη την ημέρα λοιπόν θα ακούσουμε και θα έχουμε και στα βίντεο, θα κρατάμε τα κινητά μας και θα δείχνουμε στα παιδιά μας, ακούστε τι λέει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, θα ακουστεί σε όλη τη γη. Και θα ζητήσει λοιπόν από τον κοιμόμενο βασιλέα, τον βασιλιά Ιωάννη, δεν ξέρουμε αν θα είναι ο Βατάντζης, εγώ θεωρώ προσωπικά ότι είναι ο Ιωάννης ο Βατάντζης, και μακάρι να είναι, γιατί είναι Άγιος και λίμων βασιλέας, είναι Άγιος της Εκκλησίας μας. Και οι Εβραίοι λοιπόν, αντί να φέρουν τον Πάπα, να το πω με άλλα λόγια πια, μαζί με τον Αντίχριστο, σε αυτή τη φάση θα έρθουν τα προδρομικά γεγονότα,
Μάλιστα. Δηλαδή ο Χριστός δεν μπορεί να έρθει πλέον στη δευτέρα παρουσία του να εμφανιστεί ο ίδιος. Όπως έκανε λοιπόν με τον βαπτιστή Ιωάννη, τώρα αντί για τον βαπτιστή Ιωάννη προδρομικά θα μας στείλει έναν άλλον Ιωάννη. Δηλαδή θα μας στείλει τον βασιλέα Ιωάννη, ο οποίος θα κυβερνήσει για 30 χρόνια αυτή τη γη. Θα είναι ο αυτοκράτορας της γης. Και λοιπόν στο Βατικανό θα βάλει ορθόδοξο, θα είναι ο πατριάρχης μας, Έλληνας πατριάρχης θα είναι στο Βατικανό. Δηλαδή καταλαβαίνει τώρα τι συμβαίνει. Αντί για τον Πάπα που θα εκλείψει, θα έχουμε στο Βατικανό μέσα σε λίγα χρόνια, ο Θεός γνωρίζει, δεν λέμε χρόνους, έναν ορθόδοξο Πάπα. Και αντί για να εμφανιστεί ο Αντίχριστος, θα εμφανιστεί ο βασιλιάς Ιωάννης. Αυτό είναι τα δίδυμα. Αντί για Πάπα θα ακούσουμε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τη φωνή του, και αντί για τον βασιλιά το δικό τους, θα δούμε το δικό μας βασιλιά Ιωάννης. Ο ουρανός Ηλία μιλάει κάθε φορά και δίνει πληροφορίες τέτοιες που δυστυχώς οι άνθρωποι είναι τυφλοί, περισσότεροι από εμάς μας έχουν καταντήσει τυφλούς και είμαστε και κουφοί, δεν ακούμε. Γιατί για να δεις τι λέει ο ουρανός πρέπει να έχεις ανοιχτά τα μάτια της, και να ακούς τα μάτια και τα αυτιά της ψυχής. Σε αυτό, κύριε Μακρύ, με βρίσκεται τον ίδιον να είμαι ένας μαθητής του εαυτού μου, όπως ήταν ο Απόστολος Παύλος που πήρε τα μηνύματα από το Θεό και βγήκε και τα είπε στην ανθρωπότητα. Ο Θεός σε όλους μας δίνει μια ευκαιρία να μας μιλάει και μας καλεί και μας προσκαλεί να πάμε στην αγάπη Του. Γιατί οι άνθρωποι από τη στιγμή που γεννιούνται δεν είναι σώματα, είναι ψυχές. Και οι ψυχές έχουν ένα σκοπό, μόνον έναν, να ζητούνε να βρεθούν κοντά στον Κύριο. Δηλαδή η σωτηρία της ψυχής είναι το μόνο, όχι α και ω, ένα συμπυκνωμένο α, ω, σε ένα. Μάλιστα. Άρα και λοιπόν και εγώ δεν γνώριζα αυτά τα γεγονότα. Γνώριζα δηλαδή τα πνευματικά πράγματα. Δεν γνώριζα τόσα πολλά. Δηλαδή ενώ έχω 3 μάστερ και 2 διδακτορικά, αυτά θέλουν σκίσιμο από τη στιγμή που πας στο Άγιο Όρος και διαβάζεις τους Αγίους Πατέρες, δεν έχουν καμία αξία, αλλά έχουν συμπληρωματική αξία. Και επιβεβαιώνει σε αυτό που έλεγε ο Γέροντας και αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, ότι το λέμε όλοι, ότι μορφωμένος άνθρωπος είναι αυτός που προσεγγίζει το Θεό. Θα σας πω ένα προχθές που έμαθα ένα θαύμα με τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη. Ήταν στην αδελφή του, είχε έρθει για εξετάσεις. Και τον πήρε τηλέφωνο μια κυρία, πνευματική του κόρη, η οποία είχε ανάγκη να κάνει, λέει, εγχείρηση. Θα πούμε και γι' αυτά στην εκπομπή, θα αντιφέρω εγώ κάποια στιγμή την αδελφή του Γέροντα εδώ να μας μιλήσει, ή την Ανιψιά που τα ήταν από πρώτο χέρι. Και ζήτησε 500.000 δραχμές τότε, ήταν το κόστος των εγχειρήσεων που θα έπρεπε να κάνει ο σύζυγός της. Λέει ο Γέροντας, είμαι στην Αθήνα και δεν μπορώ, δεν έχω τέτοια δυνατότητα, αλλά θα κάνω παιδί μου προσευχή και έχει όσο Δαβίδ θα μας τα δώσει. Το κομπόδεμα του είχε ένα μικρό κομπόδεμα μέσα σε ένα μαντιλάκι και το είχε δει η αδελφή του ότι δεν είχε τίποτε μέσα. Είχε κάτι ψηλά. Όταν έκανε προσευχή, μετά από την προσευχή, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ζήτησε από την αδελφή του, λέει, έχω ένα κομπόδεμα. Δεν βλέπεις, λέει, τι χρήματα έχει μέσα να τα δώσουμε σε αυτή την ευλογημένη. Και όταν άνοιξε η αδελφή του το κομπόδεμα του γέροντα, ήταν ακριβώς ατσαλάκωτα 500.000 δραχμές, τα οποία τα έδωσε όπως ήτανε, σιδερωμένα δηλαδή από την τράπεζα, να το πούμε έτσι, τα έδωσε, φώναξε την κυρία και τα έδωσε για να κάνει την εγχείρηση. Και θυμήθηκα ότι πέρασε πάρα πολύ πλούτος από τον Όσιο Ιάκωβο το Τζαλίκη, πάρα πολύ πλούτος, αλλά δεν τον άγγιξε ο γέροντας, τα μοίραζε. Αυτό που λέτε, κύριε Μακρύ, είναι αυτό που λέω πλέον, ότι υπάρχει μόνο ένας νόμος, είναι ο νόμος του Θεού. Εάν δεν είσαι σήμερα διεθνολόγος και άνθρωπος ως επιστήμον που να είσαι ευλαβής, αν δεν είσαι δηλαδή ένας άνθρωπος που να έχει μια ευλάβεια, δεν μπορείς να είσαι ούτε καλός επιστήμον, ούτε και να ξέρεις και τι σου γίνεται. Ναι. Διότι ο νόμος του Θεού, όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμύροβιτς, γιατί γράφω ένα βιβλίο πάνω σε αυτό το θέμα, έχει τίτλο «Η πολιτική οικονομία των πνευματικών νόμων» και υπότιτλο «Διεθνείς σχέσεις και υλικό πεδίο». Δηλαδή γράφω την πνευματική πολιτική οικονομία του Θεού. Με άλλα λόγια, δηλαδή προσπαθώ να κάνω απλά αυτά τα οποία εμένα με απασχόλησαν
όταν ήμουν στο Σικάγο ή στο Χάρβαρντ, στα πανεπιστήμια, και τα οποία ήταν πολύ δύσκολα σαν θέματα του κόσμου, έρχονται οι Άγιοι, που όταν αυτά τα δύο τα βάλεις μαζί, μιλάει ο πνευματικός νόμος και πλέον αυτά τα οποία βρίσκεις, τα οποία μπορείς να ερμηνεύσεις, να μελετήσεις σε βάθος και να κάνεις και προβλέψεις που είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά τα οποία έχουν τα κοσμικά πανεπιστήμια. Γιατί τα πανεπιστήμια, αυτά είναι πανεπιζήμια. Δηλαδή το πανεπιστήμιο είναι πανεπιζήμιο αν δεν είναι ευλαβής ο επιστήμων. Οπότε λοιπόν σε αυτά που λέτε, όπως ο γέροντος, ο Άγιος Ιάκωβος πια, οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν πάει ούτε στο δημοτικό, ούτε ο Άγιος Παΐσιος, ούτε ο Άγιος Πορφύριος, και όμως μιλούσαν με όλους τους ανθρώπους της γης. Είχαν ανοιχτά τα μάτια της ψυχής. Ήταν τα μάτια της ψυχής και της διάνοιάς τους. Αυτοί ήταν επιστήμονες εν αγίω πνεύματι. Εμείς είμαστε πανεπιστήμονες, ΑΣΟΕ, βιομηχανική, καταλαβαίνετε προς το πάω, στα θέματα της οικονομίας, ας το πούμε έτσι. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να δούμε πάλι, να επανέλθουμε πάλι στο θέμα της αναγνώρισης της Ιερουσαλήμ. Έκανε και δηλώσεις ο Ερντογάν. Και βλέπουμε εκεί μια κατάσταση στη Συρία, η οποία ενώ πάει να ηρεμήσει, ενώ ήταν στη μοιρασιά, δεν τα βρίσκουν πλέον στη μοιρασιά. Και ανοίγεται το παιχνίδι με την δήλωση του Τραμπ. Και βλέπουμε τον Ερντογάν να επιτίθεται και να ζητάει ανακήρυξη της Ιερουσαλήμ για της παλαιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα των Παλαιστινίων. Οι Άραβες ξεσηκώθηκαν. Απειλούν πλέον ανοιχτά το Ισραήλ. Ο Πούτιν, την ίδια στιγμή που αρχίζουν τα γεγονότα να περιπλέκονται, θα έλεγα, στην Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, βλέπουμε ότι ανακοίνωσε προχθές που πήγε ξαφνικά στη Συρία, ανακοίνωσε την επιστροφή των στρατευμάτων, μέρος των στρατευμάτων, στη Ρωσία. Τι παιχνίδι παίζεται? Και ταυτόχρονα λέει στον Ερντογάν να μην μπει στους Κούρδους. Κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή σταματάει η μοιρασιά μέχρι να ξεκινήσει ένα καινούριο παιχνίδι? Κοιτάξτε, ούτε θέμα μοιρασιάς είναι στο βάθος του χρόνου και στο νόμο του Όχι, Θεού. Όχι, λέω αυτοί πώς ναι, το βλέπουν. Ναι, ναι, συμπληρώνω. Ναι, ναι. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά λέω συμπληρώνω πέρα από αυτά που λέτε, αποδεκτώ. Γιατί είναι στο κοσμικό επίπεδο, στο υλικό πεδίο αυτό που λέτε. Όμως εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο μπλεγμένα, αλλά και πιο εύκολα. Θα σας πω μια εμπειρία μου όταν ήμουν στο Χάρβαρντ το 1999. Όπως καλή ώρα είμαστε μαζί, δίπλα-δίπλα στο τραπέζι, μετά από δύο εβδομάδων σεμινάριο, ήταν ο Σάμιουελ Χάντιγκτον, δεν ζει πια, ο μεγάλος Σάμιουελ Χάντιγκτον με τον πόλεμο των πολιτισμών. Είχε γράψει το 1993 τον πόλεμο των πολιτισμών και το 1996 το έκανε και βιβλίο. Δηλαδή, ο νούμερο ένα διεθνολόγος της γης βρίσκεται δίπλα μου και του κάνω μια ερώτηση και του λέω τώρα δημόσια και καλυμμένο όσο μπορώ, γιατί λόγω ότι δεν είναι στη ζωή. Και όταν το ρώτησα, λέω, συγγνώμη, λέω, κύριε καθηγητά, αυτό που γράφετε και αυτά που μας λέτε είναι για να ετοιμάσετε τον κόσμο για έναν πόλεμο ή γράφετε αυτά που γράφετε για να τα χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλεία μελέτης, ερμηνείας και προβλέψεως των γεγονότων? Λέω, αν θέλετε μη μου απαντάτε, αν η απάντηση είναι η προφανής που ετοιμάζετε τον κόσμο για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, του λέω. Γυρνάει και μου λέει, δεν δίνω απάντηση. Δηλαδή μου απάντησε ότι ναι, ο πόλεμος ο επόμενος θα γίνει πάνω στη βάση της σύγκρουσης των πολιτισμών. Το είπε ο νούμερο ένα καθηγητής τότε, νούμερο ένα από κάθε πλευρά του κόσμου. Πάμε λίγο στα γεγονότα, με αυτό κατά νου. Δεν μπορούν να φέρουν τον Μεσσία αν δεν πάρουν πίσω την Ιερουσαλήμ οι σιωνιστές. Είναι το σχέδιό τους. Άρα και λοιπόν, εδώ μπήκε η πρώτη βάση για να μπορέσουν οι ίδιοι να χτίσουν το ναό του Σολομώντος για τρίτη φορά, διότι ξέρουν ότι πρέπει τον μεν Πάπα, τον ίδιον δηλαδή τον άνθρωπο, στο Βατικανό να τον αναδείξουν παγκόσμιο θρησκευτικό ηγέτη, τον Μεσσία τους, αλλά το σπίτι του, το κανονικό του σπίτι, το διοικητήριο, το Μέγαρο Μαξίμου, να το πούμε έτσι να καταλάβουν οι άνθρωποι, θα είναι Ιερουσαλήμ. Είναι ο ναός του Σολομώντος. Ποιος θα χτιστεί στο τέμενος... Στο Αλαξά. Ναι. Γιατί είναι, επειδή έχω πάει εκεί πέρα, ναι, ο Θεός με βοήθησε και πήγα και γνώριζα από κοντά όλη την περιοχή. Τι θέλω να πω, γιατί είχα πάει στα Ρωσόλυμα και μάλιστα επίσημα σαν βουλευτής τότε και μάλιστα πρόεδρος της αντιπροσωπείας. Θέλω λοιπόν να καταλάβει το εξής, ότι
ο πόλεμος είναι πόλεμος της σύγκρουσης των πολιτισμών, πέρα από τα συμφέροντα τίποτα, θα γίνει ο πόλεμος. Δεν έχει ανάγκη ο Ρότσιλντ από χρήματα, ελέγχει τα πάντα. Ένα πράγμα δεν ελέγχει. Δεν ελέγχουν μόνο τον Μεσσία, τον οποίο τον περιμένουν. Εμείς ο Χριστός ήρθε εδώ και 2.000 χρόνια, για αυτούς ακόμα δεν έχει έρθει. Οπότε, μέσα από τη σύγκρουση των πολιτισμών και μέσα από τον ναό του Σολομόντος, εκεί θα τον αναδείξουν, γι' αυτό τον χρειάζεται τον ναό, για να τον αναδείξουν ως παγκόσμιο και πολιτικό ηγέτη, γιατί από το Βατικανό θα έχει πάρει ήδη τη χρειά και την ταυτότητά του. Άρα και λοιπόν, αν δεν πάρουν αυτό το κομμάτι από τα χέρια, γιατί είναι τριμερές το κομμάτι αυτό, έχει νεκρές ζώνες, είναι η Παλαιστίνη από τη μία μεριά, από το 67 από τον πόλεμο που είχε γίνει, και το πήραν από τους Ιορδανούς. Τώρα είναι μπλεγμένα όλα τα κράτη εκεί πέρα. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη σαλάτα που υπάρχει, οι σιωνιστές θριαμβεύουν, γιατί αυτό θέλουν. Σας είπα, θέλουν να βάλουν να συγκρούνται πολιτισμοί. Και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, όλοι οι καθηγητές στα πανεπιστήμια ξέραν και θα γίνει, και το αυτό του λένε και οι πνευματικοί πατέρες, πια, και το βλέπουμε και εμείς εδώ, θα είναι μεταξύ μουσουλμάνων και Ορθοδόξων. Τελικά. Όχι χριστιανών. Αυτό θα είναι η τελευταία φάση. Ναι. Θέλω λοιπόν να καταλήξω ότι όλα αυτά είναι μια στημένη εικόνα, ένα στημένο γεγονός το ένα πίσω από το άλλο σαν μια αλυσίδα, και ως εκ τούτου αυτή τη στιγμή πάμε ακάθεκτα στο να υλοποιούνται αυτά τα γεγονότα. Όπως είπε δηλαδή, πάρα πολλοί γέροντες το έχουν πει, ότι θα ξεκινήσει από τη Συρία ο πόλεμος, και μάλιστα δάκρυζε και λέει: «Θεέ μου, ποιος είμαι εγώ να μου πεις εμένα αυτή την πληροφορία?» Μητροπολίτης και Ατίστης. Ακριβώς. Ο Μητροπολίτης και Ατίστης, ο οποίος ήταν ένας άγιος άνθρωπος, ο πατέρας Αντώνιος Κόμπος. Ναι. Ο οποίος ήταν άγιος άνθρωπος εν ζωή. Και ο Θεός, που ίδιος λέει, και έχουμε και τις εικόνες του και τα λόγια του, σε εισαγωγικά. Ναι, ήταν στο νοσοκομείο τότε και. Ακριβώς. Αυτό το περιστατικό αναφέρομαι. Θα σας πω, λέει, όταν ξυπνήσω και τα υπόλοιπα, αλλά κοιμήθηκε πλέον. Ακριβώς. Και... Αλλά ναι. Όμως εμείς ξέρουμε με τα βεβαιότητα. Είπε δύο πράγματα. Ότι μετά τη Συρία τα γεγονότα θα μεταφερθούν στην Ελλάδα. Όταν τελειώσουν στη Συρία, το κέντρο θα είναι στην Ελλάδα. Και φοβούμε ότι ακριβώς δεν θα έτσι. Είναι κάποιος πόλεμος με την Τουρκία ή κάτι τέτοιο. Φοβούμε ότι θα προηγηθεί εμφύλιος. Και αυτό που λένε πάρα πολλοί γέροντες. Σε αυτό το θέμα έχω μία συνθετική εικόνα, κύριε Μακρύ. Τόσο με τα κοσμικά μου, δηλαδή αυτά που γνώριζα, αλλά κυρίως τώρα, επειδή έχω ασχοληθεί τα τελευταία 5 χρόνια, ειδικά με τα πνευματικά, με πολλές ώρες μελέτης, εννοώ τους Αγίους Πατέρες Εκκλησίας. Τα πράγματα πλέον είναι σχεδόν ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά να συνθέσω την εικόνα και να την πω. Τι λέω, και βέβαια πριν πω την εικόνα, θα μου επιτρέψετε, ο λόγος που τα λέμε αυτά και τα συζητάμε είναι ένας. Οι άνθρωποι να μετανοήσουν, να θυμηθούν ότι υπάρχει Θεός, γιατί ο Χριστός έτσι κι αλλιώς, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, μετά από 5 χρόνια σήμερα, 7 δεν ξέρω, να μην βάζουμε χρόνο, το λέμε αυτό σχετικά το νούμερο που είπα, διότι έχει πει θα περνάνε τα λεωφορεία εδώ έξω δίπλα μας και θα έχουν την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας. Και αυτά θα λέει, γεμίσουν οι δρόμοι προς δρόμοι την Κιθάρια. Και θα γίνουν όλοι μοναχοί. Πολλοί, θα γεμίσουν τα βουνά και τα λαγκάδια μοναχούς. Αυτό το λένε οι Άγιοι, δηλαδή του λέει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά αν το αφήσουμε αυτό γλαφυρά να μείνει ότι αυτή είναι η εικόνα που έρχεται, απ' την άλλη μεριά όμως τα γεγονότα έτσι που εξελίσσονται δεν μπορούν να σταματήσουν πια. Και ισχύει εδώ ο νόμος του Θεού ότι λόγω της αμαρτίας, διότι έχει γίνει αυτή τη στιγμή μια τεράστια αποστασία από το Θεό, και έρχεται λοιπόν ο νόμος του Θεού, γιατί δεν υπάρχουν νόμοι του Θεού, ούτε νόμοι της γης. Αυτό το βιβλίο γράφω τώρα, την πολιτική οικονομία των πνευματικών νόμων. Δεν υπάρχει. Είναι ξεκάθαρο πια σε ό,τι με αφορά εμένα, στη δική μου αντίληψη πια. Μάλιστα. Ότι είναι ο νόμος του Θεού, είναι ο ίδιος ένας νόμος και εμείς ακολουθούμε πια, πώς είναι οι χάντρες του κομπολογίου ένα-ένα πίσω από τα άλλα τα γεγονότα, και αυτή τη στιγμή, αφόσον φύγαμε μακριά από το Θεό, αποστατήσαμε, έρχεται αυτό που λέει η Αγία Γραφή σε πάρα πολλά σημεία. Ο πόλεμος, έρχεται δηλαδή ο λοιμός. Θα έχουμε λοιμό. Γι' αυτό λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, γιατί ο Χριστός δεν μπορεί πάντα να. Σε καιρούς αποστασίας έρχονται ξηρασίες, λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί. Γι' αυτό υπάρχει αντίστοιχη ευχή. Και ακριβώς τώρα πάνω στο θέμα αυτό έρχεται ο πόλεμος, ο οποίος είναι και αυτό μια μεγάλη, είναι από τα πρώτιστα στοιχεία τα οποία βγάζει η αμαρτία. Και του λέω πάλι αυτό και το επαναλαμβάνω. Ο Θεός μας το κάνει αυτό για να αναγκαστούμε να μετανοήσουμε. Δηλαδή να πούμε «Θεέ μου, βοήθησέ μας». Να πούμε
να κάνουμε μια προσευχή, να βάλουμε να πούμε «Θεέ μου βοήθα την Ελλάδα και τους Έλληνες πρώτα». Θα το πούμε αυτό που θα το πούμε. Ο Θεός λέει θέλει να το πούμε λίγο νωρίτερα. Γιατί ο μισθός είναι μεγαλύτερος να το πούμε πριν τον πόλεμο. Γιατί μετά τον πόλεμο, όταν θα λείπουν 2-3 δισεκατομμύρια άνθρωποι από τη γη, όλοι θα το λένε. Θα το λένε όλοι. Οι γυναίκες το λένε οι Άγιοι Πατέρες, θα γυρνάνε προώρα. Θα βλέπουμε από πάνω τους πυράβλους. Αν περάσει ένας σατανάς, ένα της Ρωσίας, ένας διυπηρωτικός πύραυλος, αυτός είναι 33 περίπου 34 μέτρα μήκος, είναι 210 τόνοι και 3 μέτρα πλάτος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τι θα συμβεί μετά από λίγα χρόνια όταν αυτά τα γεγονότα εξελιχθούν στην πραγματικότητα και θα τα δούμε. Άρα λοιπόν όλα αυτά που συζητάμε σήμερα έχουν αναγωγή στο νόμο του Θεού και να μετανοήσουμε. Δηλαδή να πάμε σε εκκλησίες, να κάνουμε αυτά που πρέπει. Όλη αυτή, και αυτή είναι το νόημα της. Ακριβώς. Απ' την άλλη όμως μεριά, επειδή δεν ο Θεός βλέπει ότι λίγοι αλλάζουν, οι πιο πολλοί λένε τώρα τι λένε, αυτοί οι άνθρωποι είναι γραφικοί, πλανεμένοι και λένε και χαζομάρες. Και μάλιστα να βουλευτείτε τον άνθρωπο, τώρα τι θέλει και συζητάει. Α, πάει και αυτός, τον χάσαμε. Λέει άλλος μέσα του όταν το βλέπει. Βέβαια και εγώ λυπάμαι αυτόν. Εγώ όμως με τη βεβαιότητα αυτός όχι. Εγώ με τον νέο μου εαυτό, το ελθόν εις εαυτόν κατά Κύριο, και με αναγωγή στον εαυτό μου πριν 10 χρόνια. Και εγώ ανάγωγα τον εαυτό μου, θα έλεγα, πρέ, τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Έτσι θα έλεγα εγώ για μένα. Ναι. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε όμως. Εδώ έρχεται λοιπόν και λέμε ότι ο πόλεμος αυτός θα είναι ο πόλεμος ο επόμενος, δεν θα έχει καμία σχέση, κύριε Μακρύ, ούτε ενδιαφέρεται κανένας για το θέμα της Βόρειας Κορέας. Αυτός πυροκροτητής είναι για να βγάλουν τα όπλα στις θέσεις διασποράς. Ο πόλεμος, ο επόμενος που θα γίνει, θα είναι Ελλάδος-Τουρκίας. Ο πόλεμος, ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει τρία κέντρα. Για να μην την Ελλάδα, την Ελλάδα, γιατί είναι η Ορθόδοξη χώρα την οποία θέλουν να πολεμήσουν, γι' αυτό κυνηγάνε τους σταυρούς, είτε από το Λίντλ, είτε παντού να φύγει ο σταυρός, γιατί με το που σταυρώνει στα πράγματα, ο Θεός αμέσως τα ευλογεί. Δεύτερον θα είναι η Ιερουσαλήμ και τρίτον θα είναι γύρω από τον Εφράτη ποταμό. Αυτά είναι τα τρία σημεία που θα γίνουν οι πόλεμοι, οι επόμενοι, οι φάσεις του πολέμου. Ένας πόλεμος, αλλά πολλές φάσεις. Και στην πόλη θα είναι το τελικό που θα μαζευτούν. Στην πόλη, όταν θα είναι την τελευταία μέρα Παρασκευή, 3 η ώρα το μεσημέρι, εκείνες τις μέρες το αίμα στο Βόσπορο θα είναι 4 χιλιόμετρα μήκος σε διάμετρο, αν το πούμε σε διάμετρο, και περίπου 1,5 μέτρο. Το λέει η προφητεία του Αγίου Κοσμά. Έτσι, το πλέξει το δαμάλι που λέει. Ναι. Θα κολυμπάει το δαμάλι. Θα κολυμπάει το δαμάλι τρίχρονο. Τρίχρονο. Αυτό ο Άγιος το έχει δει. Εμείς που είμαστε τυφλοί, γιατί έχουμε κοσμικά μάτια, έχουμε ωραία μάτια, μπλε χρώμα, καφέ, μουσταρδί, τι χρώμα έχει ο καθένας. Το λέω έτσι χαρτολογώντας για να το κρατήσουν οι άνθρωποι. Αλλά δεν είναι αυτά τα μάτια, δεν βλέπουν. Αυτά είναι τυφλά. Τα μάτια της ψυχής βλέπουν, της διανόησης. Και εμείς επειδή είμαστε αμαρτωλοί δεν βλέπουμε. Ο Άγιος Κοσμάς τα είδε. Όταν έχει κάνει 125 προρήσεις. Και τα μάτια, να το πούμε αυτό στον κόσμο για να το καταλάβει. Τα μάτια της ψυχής, αγαπητέ μου Ηλία, βλέπουν μέσα στο άχρονο. Εμείς τα μάτια του σώματος βλέπουν στο χρόνο. Ακριβώς. Και γι' αυτό η προφητεία σήμερα που χτυπιέται, όταν ο Άγιος του αποκαλύπτεται, όταν ανοίγει τα μάτια της ψυχής και ο καθένας μπορεί από εμάς να προχωρήσει στην αγιότητα, όταν ανοίγουν λοιπόν αυτά τα μάτια της ψυχής, τότε βλέπεις, λειτουργούν μέσα στο άχρονο και μπορείς να δεις, ας πούμε, τι γίνεται στην Αμερική ενώ είσαι εδώ. Όλοι Άγιοι... Δεν είναι ο ορίζοντας, έχουν ανοιχτό ορίζοντα. Εγώ το έχω διαπιστώσει και το έχω βιώσει με Αγίους. Το βίωσα με τον Άγιο Παΐσιο όταν πήγα. Ήξερε ποιος ήμουν και από εκεί γιατί ερχόμουν. Το βίωσα το 1987 μια Κυριακή, ανήμερα το Πάσχα, με τον Όσου Ιάκωβο τον Τζαλίκη, όπου με είδε που έφυγα από το χωριό, ενώ ήταν στο μοναστήρι. Και με περίμενε για να φάμε μαζί. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Λοιπόν, αυτά τα μάτια, όσους Πορφύριος που πήγαινε και μιλάγανε ότι για ένα ναυάγιο στη Νότιο Αφρική που πήγαν όλοι οι Άγιοι και βοηθούσαν τους ναυαγούς τότε. Και οι μοναχοί λένε, ονειρεύτηκε λέει ο Άγιος Πορφύριος, ήταν τότε στα Καυσοκαλύβια. Και όταν βγήκε ένας μοναχός μετά από 3 μήνες έξω, του επέτρεψε ο Θεός να δει την εφημερίδα με το πλοίο, το οποίο πλοίο είχε γίνει ναυάγιο, ένα κουρασγερόπλοιο στη Νότιο Αφρική. Το θυμάμαι αυτό που λέτε. Σπουδαίο περιστατικό. Λοιπόν, πώς επιβεβαιώθηκε τότε. Μάλιστα. Και ξύπνησε κουρασμένος. Αυτά τα μάτια της ψυχής μας καλεί σήμερα σε καιρούς αποστασίας ο Θεός να τα ανοίξουμε. Πώς τα ανοίγουμε? Μέσω της μετάνοιας. Τι ζητάμε δηλαδή από το Θεό αυτή τη στιγμή, και πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτοί που μας βλέπουν,
Αυτό που πρέπει να ζητήσει ο καθένας είναι να πιάσουμε τον Χριστό από το ποδάρι και να μην τον αφήνουμε. Να του λέμε είμαστε μέσα στο βούρκο, μέσα στη λάσπη, βγάλε μας. Να τον τραβάμε. Αυτό χρειάζεται και έρχονται Χριστούγεννα. Να καθαρίσουμε τις ψυχές μας. Να πάμε σε πνευματικούς, να εξομολογηθούμε. Να κάνουμε κανένα ευχέλαιο στο σπίτι, να προετοιμάσουμε το σπιτικό μας, να το θωρακίσουμε. Να κοινωνήσουμε και να ετοιμάσουμε την ψυχή μας, να το κάνουμε οίκο του Χριστού. Να το κάνουμε μια φάτνη νοητή όπου θα γεννηθεί Χριστός. Αυτό χρειάζεται. Αυτό ζητάμε σήμερα από το Θεό, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα θα έρθουν. Τα γεγονότα που περιγράφουμε δεν πρέπει να μας φοβίζουν. Είναι μέσα στο πλαίσιο της αποστασίας. Όταν αποστατεί κάποιος από το Θεό, τότε είναι φυσικό να αντιμετωπίσει μεγάλους σταυρούς και δοκιμασίες. Ο ελληνικός λαός αποστάτησε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνος του. Τον βοήθησαν στην αποστασία τα ταγκαλάκια. Η Bilderberg, οι μεθοδεύσεις της Δύσης και όλα αυτά. Και γι' αυτό ο Θεός είναι λίγο επιοικής, μας αφήνει λίγο. Αν είχαμε αποστατήσει ολοκληρωτικά μόνοι μας και είχαμε γυρίσει την πλάτη, έτσι θελικά απέναντι στο Θεό, να το πω έτσι, τότε θα ήταν σκληρότερες οι δοκιμασίες. Θα περάσουμε κι άλλες πιο σκληρές δοκιμασίες, γιατί ενώ μας έχει δείξει τα σημάδια του, μας έδωξε τους Αγίους, δυστυχώς αυτό δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι. Με αποτέλεσμα να αργεί η μετάνοια και να επεκτείνεται η δοκιμασία. Εγώ είμαι βέβαιος ότι αν ο ελληνικός λαός, εάν πέσουμε στα γόνατα όλοι και ζητήσουμε «Χριστέ μου, βοήθησέ μας να φύγουμε από αυτή την αποστασία», με ειλικρίνεια στην ψυχή, να απομακρύνουμε αυτά τις κοσμικές απολαβές και τα υλικά, τότε θα αλλάξει κυριολεκτικά ο κόσμος στην Ελλάδα. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα έρχονται, θα βρέχει και αντί για βροχή θα βρέχει μάνα εξ ουρανού, θα μας τρέφει. Και γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί τα γεγονότα μετά τη Συρία, όπως έλεγε ο Άγιος Μητροπολίτης Σιατής της Αντώνιος, Άγιος αυτός επίσκοπος, θα μεταφερθούν στην Ελλάδα. Και για να δεν θέλω να σας φοβήσω, αλλά επειδή είναι αποστασία θα σας πω, δεν θα σας πω τι λέει ακριβώς ο πατήρ Βασίλειος, γιατί περιγράφει ακόμη και τα κόμματα πώς θα είναι ενάντια το ένα στο άλλο, στο έναν εμφύλιο. Δεν θα τα πω όμως αυτά, γιατί δεν θέλω να τα πω, γιατί θα τρομάξετε. Λέει ο πατήρ Βασίλειος, για 5 μέρες θα γίνεται το έλα να δεις σε 5 ελληνικές πόλεις μεγάλες. Ο ένας θα σφάζει τον άλλον και προτείνει στα παιδιά του, στα πνευματικά παιδιά του μιλούσε, δεν μιλούσε στον ελληνικό λαό. Να μην βγείτε, λέει, έξω από τα σπίτια σας για 5 μέρες, ούτε για ψωμί. Αυτά λοιπόν έρχονται τα γεγονότα πολύ γρήγορα. Και ίσως στον επόμενο χρόνο που είναι έτος σημαδιακό. Βέβαια ξέρει ο Θεός, χρόνος δεν βάζουμε εμείς. Αλλά ξέρει ο Θεός πότε έρχονται. Η αποστασία συνεχίζεται. Οι νόμοι τώρα φέρνουν τις χασισοκαλλιέργειες, φέρνουν ένα σωρό πράγματα. Έρχονται και για να ενισχύσουν αυτή την αποστασία. Γι' αυτό χρειάζεται μετάνοια. Και τη μετάνοια το λέμε και έχουμε τον Ηλία, το οποίο το βιώνει πλέον ότι αυτό χρειάζεται, αγαπητέ μου Ηλία, χρειάζεται στον κόσμο. Μόνο μετάνοια για να είμαστε έτοιμοι να θωρακιστούμε σαν άνθρωποι. Όπως λέτε, ο πόλεμος ο επόμενος, η φάση του παγκοσμίου πολέμου, θα είναι Ελλάδα-Τουρκία. Σύμφωνα με αυτά που σας λέω εγώ, σύνθεση των Αγίων είναι αυτή η εικόνα, ναι, που θα σας πω. Η επόμενη μετά φάση θα είναι, επειδή θα αναγκαστεί η Τουρκία να κλείσει το Βόσπορο, τα Δαρδανέλια κλπ, που θα αναγκάσει δηλαδή να κλείσει τον πρόεδρο Πούτιν το μισό στόλο που έχει δηλαδή στην Κασπία θάλασσα, στον Εύξεινο Πόντο να το πω αλλιώς, με αποτέλεσμα να αναγκάσει σε πόλεμο μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας η ίδια αυτή η κατάσταση. Δηλαδή ο ελληνοτουρκικός πόλεμος θα φέρει εξ ανάγκης κάτι τέτοιο να γίνει. Από εκεί και πέρα οι Ρώσοι, με το που θα διαλύσουν την Τουρκία, μέσα σε λίγες μέρες θα χρησιμοποιήσουν νέα όπλα. Σε αυτόν τον πόλεμο θα γίνει χρήση πυρηνικών όπλων. Το λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Του λέει και ο Άγιος Κοσμάς ότι θα έρθει. Ο Άγιος Κοσμάς μισή ώρα και, θα περπατάει κάποιος μισή ώρα. Για να βρει τον άνθρωπο τον διπλανό. Ναι, ναι. Δηλαδή, η Αμερική. Ο Άγιος, ο Ιωσήφ Βατοπεδινός είπε το 90% της Αμερικής να φύγει. Θα πεθάνουν. Του λέει, δεν τα λέμε εμείς αυτά. Και ο πατήρ Βασίλειος, ξέρεις τι λέει το χαρακτηριστικό. Και μάλιστα λέει και ο πατήρ Σίμων ο Αρβανίτης, ναι, άλλος μεγάλος γέροντας, να φύγουν λέει οι άνθρωποι από την Αμερική και να έρθουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το πιο ασφαλές μέρος. Του λένε οι πατέρες. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουν τους πατέρες. Ο πατήρ Βασίλειος, ο Καυσουκαλυβίτης, το αναφέρει το από το 10.
Είπε ότι η Αμερική, τα σπίτια στην Αμερική θα κατοικούν, λέει, άγρια θηρία. Δεν θα υπάρχει άνθρωπος πλέον ζωντανός. Αυτό ακριβώς θα συμβεί στην επόμενη φάση, όταν λοιπόν η Ρωσία θα μπει σε πόλεμο με την Τουρκία και θα αναγκαστεί να φτάσει, επειδή και η Συρία είναι ήδη ένα κερδισμένο κομμάτι εντός εισαγωγικών και ανήκει στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Καταλαβαίνετε, η Βιθλεέμ που σε λίγες μέρες θα τη γιορτάσουμε, η Γαλιλαίο και όλα αυτά είναι λίγα χιλιόμετρα μακριά. Δηλαδή ένα δρόμο περπατησιάς δηλαδή. Να μην ξεχάσουμε ότι και ο Πατριάρχης των Ιερουσαλήμων, ο νυν Πατριάρχης, ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης, ζήτησε επίσημα τη βοήθεια την προηγούμενη Δευτέρα. Την προηγούμενη Δευτέρα του Ρώσου Προέδρου, γιατί πιέζονται, θέλουν οι Ισραηλινοί να αρπάξουν την εκκλησιαστική περιουσία, τα οικόπεδα δηλαδή του Πατριαρχείου, προκειμένου να επεκτείνουν τα σχέδιά τους. Να ξέρετε πώς είναι η περιουσία του Πατριαρχείου, την είχαμε υπολογίσει στο Κοινοβούλιο. Μέχρι και 90 δις ευρώ. Μάλιστα. Για να καταλάβετε, συζητάμε, γιατί είπατε, σας βάζω και νούμερο, από 60 έως 90 δισεκατομμύρια. Επίσημα που είχαμε χαρτιά. Αυτό θέλουν να το βάλουν στο χέρι οι Ισραηλινοί και βρίσκονται πλέον σε μια αντίθεση. Δεν θα μπορέσουν σε αυτή τη φάση. Αργότερα, ναι, θα επιτρέψει ο Θεός για τον Αντίχριστο. Βέβαια, ότι λένε και κάτι άλλο. Μια προφητεία που κυκλοφορεί στα Ιεροσόλυμα πολύ έντονα είναι ότι οι Ρώσοι θα φτάσουν στα Ιεροσόλυμα. Αυτό εκεί ακριβώς είμαι τώρα. Οι Ρώσοι σε εκείνη τη φάση, γι' αυτό σας έκανα αναφορά τη Βιθλεέμ. Ναι. Σε εκείνη τη φάση θα έχει πλέον φτάσει η Ρωσία τόσο κοντά με το Ισραήλ και αναγκαστικά θα μπουν σε πόλεμο. Δηλαδή, ο πυροκροτητής εκείνης της επόμενης φάσης του Παγκοσμίου Πολέμου που είναι εν εξελίξη, αναλαμβάνω από το 2011, από το Μάρτιο, εκεί θα είναι ο πυροκροτητής. Θα είναι δηλαδή γύρω από το Ιεροσόλυμα, γύρω από τη σφραγίδα που έβαλε προχθές για τον πόλεμο ο πρόεδρος Τραμπ με την Ιερουσαλήμ και τη μεταφορά της, και εκεί ακριβώς θα γίνει ο μεγάλος, πρώτος μεγάλος πόλεμος γύρω από την Ιερουσαλήμ. Ταυτόχρονα όμως θα γίνεται και γύρω από τον Εφράτη. Όμως τον Εφράτη θα γίνει η δεύτερη φάση μαζί με την Ιερουσαλήμ, τα δύο κέντρα. Και η τρίτη φάση, γιατί η Τουρκία θα έχει εξασθενήσει πλήρως με τον πρώτο πόλεμο που θα επιρροηθεί ως φάση, εννοώ, με τη Ρωσία, αλλά μετά ο πόλεμος θα μεταφερθεί εκεί που είναι η καρδιά του θέματος. Μάλιστα. Οι σιωνιστές έχουν τρεις εχθρούς. Την Ελλάδα, την Ορθοδοξία που την εκφράζει το Άγιο Όρος ακόμα, και τον Πούτιν. Αυτή είναι η τρεις. Δεν υπάρχει τέταρτη παράμετρος. Αυτή είναι οι τρεις εχθροί του σιωνισμού. Αυτούς θέλουν να βγάλουν από τη μέση. Οπότε εμείς οι Έλληνες, επειδή όλοι έχουμε συγγενείς με έναν Άγιο. Και τα γονιδιακά όπλα που φτιάχνουν, ναι, 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 που στηρίζονται στη βιολογία των εθνοτήτων. Δηλαδή, παίρνανε βιολογικό, λέει, ιστό από Ρώσους, από διάφορους εθνότητες Ρώσων. Και ποιος? Η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να αναπτύξει αυτά τα καινούργια όπλα. Με βάση DNA, δηλαδή, θα ελοξολοθρεύονται κάποιοι άνθρωποι. Τα έχει ξεκινήσει ο Χίτλερ τότε. Πάλι οι ίδιοι σιωνιστές ήταν. Γιατί και ο Χίτλερ. Ανδρίκελο αυτονόν ήταν. Γιατί οι σιωνιστές κάναν και τον μεθανισμό, μουσουλμανισμό, αυτή την ιδρύσαν θρησκεία. Οι σιωνιστές κάναν επίσης αυτό που σήμερα ζούμε, κομμουνισμό, και όλα αυτά τα χρόνια του κομμουνισμού που έζησε η Ρωσία. Ως εκ τούτου δηλαδή είναι μία επαναλαμβανόμενη φάση που τώρα θα παιχθεί σε αυτά τα τρία κέντρα. Όμως η Ελλάδα, όλοι οι πατέρες το λένε αυτό, θα διαφυλαχθεί. Θα διαφυλαχθεί σε αυτή τη φάση, και αυτό οι άνθρωποι πρέπει να πάνε να βρουν πνευματικό, να εξομολογηθούν, να κοινωνήσουν και να πούνε: Θεέ μου, βοήθεια την πατρίδα. Είναι σημαντικό να το λέει αυτό ένας βουλευτής του Κοινοβουλίου, ένας βουλευτής ο οποίος έζησε μέσα σε ένα χώρο, εγώ θα το πω, σε ένα χώρο, βρώμικο χώρο. Οι αποφάσεις και οι νόμοι που έβγαιναν από το Κοινοβούλιο δεν είναι νόμοι που εξυπηρετούν τον πολίτη. Είναι έτσι. Οι τελευταίοι νόμοι είναι όλοι σοδομικοί. Ακριβώς. Ο Χριστός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί είναι αυτοί που ξέρουν, που είναι πνευματικά όρεμοι. Τώρα οι άλλοι λένε, του λέμε χαζομάρες. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς όλοι θα μάθουμε, όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή και αποχωριστεί η ψυχή από το σώμα, στο πρώτο τελώνιο που θα αντιμετωπίσουμε θα καταλάβουμε τι γίνεται. Έτσι, γιατί ακριβώς. Δεν υπάρχει κανείς να μην το ξέρει. Απλά χαρά σε αυτούς που το μαθαίνουν, και καλό ατύχη δηλαδή που το μαθαίνουν νωρίτερα. Όμως θέλω να σας πω ευθέως κάτι. Πήγα στο Κοινοβούλιο. Τελευταίο εξάμεινο έχω πάει 5-6 φορές. Και τους ρώτησα. Μια μέρα ήταν πολύ μεγάλο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Σπουδαία θέση και σήμερα. Και του λέω, βρε τάδε, φοβάμαι, λέω, για ελληνοτουρκικό πόλεμο. Α, υπάρχει κανένα πόλεμο, λέει, τίποτα, μην τρέχει τίποτα. Λέω, φοβάμαι και για παγκόσμιο. Ούτε μία στο εκατομμύριο, μου λέει. Αυτός είναι
στην πυραμίδα πάνω-πάνω της Νέας Δημοκρατίας. Και του λέω, άκουσε να δεις, αδερφέ, κελληνοτουρκικός θα γίνει και από τη Συρία θα έρθει εδώ ο πόλεμος και θα γίνει και παγκόσμιος με 2-3 δισεκατομμύρια νεκρούς. Δεν σε θεωρούσε τρελό? Ναι, δεν με πειράζει. Ναι. Αυτό θα το αποδείξει ο Θεός. Εγώ δεν θέλω να αποδείξω τίποτα σε κάποιον, ούτε δική μου είναι πληροφορία. Δεν ακούνε και δεν βλέπουν. Ωραία, σας λέω το νούμερο τώρα. Ρώτησα περίπου 30 βουλευτές όλων των κομμάτων. Ναι. Λίγους του ΣΥΡΙΖΑ μόνο, ενδεικτικά, ένα άτομο μόνο. Μόνο ένας μου είπε ότι βλέπει πόλεμο. Ένας πρώην υφυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει να το πάμε, να το ανάγουμε με το Μεταξά. Ο Μεταξάς. Κανένας δεν βλέπει πόλεμο. Είχε ούτε δει τον πόλεμο από το 1936 και κανόνιζε και βοηθούσε τη χώρα του έτσι ώστε να ανταπεξέλθει στον πόλεμο που θα ερχόταν. Δεν βλέπεις, αυτόν τον έχουν για δικτάτορα, οπότε δεν είναι καλός Έλληνας. Από το 1936 έπρεπε. Ενώ τώρα οι δημοκράτες που έχουμε. Και είπε το όχι. Αυτοί δεν βλέπουν και δεν προετοιμάζουν τη χώρα. Γι' αυτό ζούνε σε. Γι' αυτό σας το είπα. Ναι. Δηλαδή, και να τελειώσουμε το 10% του ελληνικού κοινοβουλίου σήμερα δηλαδή, ναι, που πήρα προσωπικά σας λέω την άποψη αυτή που σχημάτισα, ότι είναι δείγμα. Κανένας πλην ενός. Το διανοείστε αυτό? Δηλαδή, αντί να οριμάζουμε τον κόσμο προς κατευθύνσεις τέτοιες πνευματικές, γι' αυτό σας λέω, οι άνθρωποι είναι τυφλοί, δεν έχουν μάτια, είναι κοσμικά τα μάτια. Ναι. Είναι που θα πάνε διακοπές τώρα, αν θα πάνε στο Ζέλαμσέ ή αν θα πάνε δεν ξέρω πού θέλουν να πάνε και να πάνε το καλοκαίρι στη Μύκονο, στο Super Paradise. Ναι. Δεν καταλαβαίνουν κάτι παραπάνω. Όμως ο Θεός αυτό είναι που θέλει να μας δείξει με τον πόλεμο που έρχεται. Θα πάρουμε όλη την καινούρια θέση. Δεν θα υπάρχει κανένας σε όλη τη γη που να μην ξέρει για τον Χριστό. Δεν θα υπάρχει κανένας. Θα γεμίσουμε προς κινητάρι. Να τελειώσουμε με αυτό, Ηλία. Παντού θα υπάρχουν όλα τα βουνά, θα γεμίσουν με μοναχούς. Και θα γεμίσουν προς κινητάρια, λέει, οι δρόμοι και οι εκκλησίες θα είναι γεμάτες. Και να πούμε και το άλλο. Έλεγε σε έναν ιερέα ο πατήρ Παΐσιος, και να κλείσουμε με αυτό το αισιόδοξο, ότι θα έρθουν, θα ζεις τα χρόνια που θα έρθουν, που δεν θα προλαβαίνεις να βαφτίζεις. Ακριβώς. Θα κουραστούν, θα σου κρατάνε τα χέρια, λέει, για να μπορέσεις να βαφτίζεις. Και μαζί με αυτό, να τελειώσουμε έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία, που είχες την καλοσύνη και ήρθες. Δική μου ευχαρίστηση και χαρά. Και είπες όλα αυτά, και θα σε ξανακαλέσουμε να μιλήσουμε για πνευματικά θέματα, να μιλήσουμε για το καταπληκτικό αυτό βιβλίο που έχεις βγάλει, το Ρωμιοσύνη, και για την ανανέωση αυτού του βιβλίου που θα κάνουμε πρώτα ο Θεός με τον νέο χρόνο, που περιγράφει τα γεγονότα όπως με την πνευματική τους χρειά πλέον, και έτσι ο κόσμος το καταλαβαίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που είχατε την ευγενή καλοσύνη και παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, με μία έκπληξη. Θα σας φέρω έναν άνθρωπο ο οποίος βίωσε θαύματα και έζησε θαύματα από τον Όσιο Ιάκωβο Τσαλίκη, ο οποίος μέχρι τότε ήταν άπιστος. Αλλά όταν τον γνώρισε έγινε πιστός και βίωσε πολλά θαυμαστά γεγονότα, τα οποία πρώτα ο Θεός με το καλό θα τον έχουμε κοντά μας την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.